Σήμερα θα ομιλήσουμε για τις θλίψεις, για την οδύνη και τον πόνο της Παναγίας μας. Η Παναγία μας είναι η βασίλισσα του πόνου. Ας ακούσουμε όμως το τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Τι παράδοξον αλήθεια, αυτή που υπήρξε η και χαριτωμένη, η ευλογημένη εν γυναιξή, η θεόνυμφος και θεοχώρητος, η τιμιωτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέρα συγκρίτος των σεραφείμ, εγέφθη και το πλέον πικρών ποτήριων μίας λύπης ανεκφράστου, μίας οδύνης απεριγράψου. Ποιος θα το περίμενε, η τιμημένη μητέρα του Θεού, την οποίαν άγγελοι και προφήτες και άνθρωποι ευσεβείς εκαλούσαν και χαριτωμένοι και μακαρίαν, υπήρξε συγχρόνως και η πλέον πικραμένη, η πλέον θλιμμένη, η πλέον πονεμένη μητέρα. Και πώς να μην είναι, το σκοτάδι το άγριο, το τυφλό, το κοφό, το φρικτό σκοτάδι εσκέπαζε από παντού γύρω τριγύρω τον Γολγοθά. Μορφές μοχτηρές, ψυχές φθονερές μέσα σε καλοντημένα σαρκία. Ένας ήρθετός από αγνώμονα, ανθρωπάρια που στηρίζουν, που βομολοκούν, που περιπέζουν και βλαστημούν. Ένα άλλο πλήθος από περιέργους που παίζουν με το μεγαλύτερο δράμα των αιώνων. Και εκεί, ανάμεσα εις όλην αυτή την αγέννη των θηρίων, ευρίσκεται η λυπημένη μητέρα. Ήτο εκεί η Παναγία μας, πώς την μπορούσε να λείψει την ώρα που ο μονάκριβος Υιός της και ο μονογενής Υιός του Θεού ευρίσκεται καρφωμένος εις το φοβερόν ξύλον του Σταυρού. Πώς αυτή η ιστορική μητέρα του να μην τον παραθέσει. Ήτο εκεί η Πανάχραντος και με κομματιασμένη την καρδία έστεκε παρά των σταυρών χωρίς να λογαριάζει την απειλή των εχθρών του Υιού της και τα παρακολουθούσε όλα, τα έβλεπε όλα, τα εγέβετο όλα. Ποιος θα την ελυπήτω, οι αιμοβόροι άρχοντες, οι άγριοι στρατιώτες, ο αλλοπρόσταλος και αχάριστος λαός, και η πίκρα εγέμιζε την πάναγνη καρδία της. Ρομφές οδυνηρές την ετρυπούσαν και την εξέσυζαν. Κύματα οδύνης την συνετάρασαν ολόκληρη. Πόνος, ένας πόνος βαθύς, πελώριος, σπαρακτικός την συνεκλώνιζε. Τι θλίψεις αλήθεια, ποια δοκιμασία καυτερή, ανίποτη
δια την Αγίαν την τρυφεράν αυτή μητέρα, να βλέπει τον λατρευτόν Υιόν της επάνω εις των σταυρών, να αντικρίζει τον γλυκύτατον Ιησούν της, τον αναμάρτητον, τον Πανάγιον, τον ευεργέτη, τον σωτήρα ανάμεσα σε δύο ληστάς. Πώς να μην κοχλάζει η λύπη εις λήψεις μέσα της. Σχετικά με τις θλίψεις, κι άλλη φορά έχουμε πει, μην ξεχνάμε ποτέ ότι τα αιώνια αγαθά θα δοθούν σε εκείνους που θα υποστούν πολλές θλίψεις στη ζωή τους. Σε αυτούς θα δοθούν. Μην ξεχνάμε τι λέγει το Ευαγγέλιο. Δια πολλών θλίψεων δι εις ελθύν εις την βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις, αλλά να μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτές οι θλίψεις, τα βάσανα και οι πίκρες, θα μας οδηγήσουν, θα μας φέρουν αιώνιο βάρος δόξης. Υπομονή λοιπόν στις λύσεις. Συνεχίζουμε. Αλλά ποιος μπορεί να περιγράψει τα αισθήματα που συνεκλώνιζαν την καρδία της Παναγίας μας μπροστά στην φρικτή τραγωδία της Σταυρώσεως? Ο Υιός της ο αγαπητός, τον οποίον είχε μεγαλώσει και αναθρέψει με τόση στοργή, ο ωραίος σκάλι παραπάντα στους θνητούς, αυτός που είχε περάσει την ζωή του ευεργετών και ιόμενος, τώρα κρέμεται χλωμός και καταματωμένος επί του σταυρού. Πονεί η καρδιά της μητέρας, σπαράσει η ψυχή της μπροστά στο θέαμα που προβάλλει ενώπιόν της, γύρω της έως πέρα πλήθη εχθρικά που ονειδίζουν, που βλαστημούν, που καταρώνται, που εξευθυλίζουν τον Ιησούν της. Επάνω εις των σταυρών εκείνος οδυνάται με μία οδύνη ασυγκρίτως μεγαλύτερα και βαθυτέρα από όσα ποτέ έφυξαν ανθρωπίνη καρδία. Καλά οι ξένοι, οι δικοί του τον έχουν εγκαταλείψει όλοι, και ο Πέτρος που ορκίζεται ότι και αν όλοι τον αφήσουν, αυτός δεν θα τον αρνηθεί ποτέ. Τι άλλο αλήθεια μαρτύριον φοβερότερον, οδυνηρότερον από αυτό μπορούσε να υπάρξει δια την Παναγία Μητέρα? Να στέκει εκεί, να βλέπει τον Υιόν της, να σπαράσει επάνω εις των σταυρών, και αυτή η μητέρα να μην μπορεί να του κάνει τίποτε, να ακούει τον Ιησούν της να κράζει μέσα από τα φλεγόμενα σπλάχνα του διψώ, και αυτή να μην μπορεί να του δώσει
ο λίγα σταγόνας νερό για να δροσίσει, για να του ολιγοστεύσει την δίψαν. Το αίμα τρέχει αδιάκοπα από το κεφάλι, από τα χέρια, από τα πόδια του Κυρίου, και αυτή να μην μπορεί να σφογγίσει το πρόσωπό του εις την φοβεράν απομόνωσή του, να τον πλησιάσει και να του πει δυο λόγια μητρικής αγάπη. Το φως της ζωής της, ο γλυκύτατος Ιησούς που ανέφυλε ως ήλιος εις τους βυθισμένους, εις τα σκοτάδια της πλάνης και της αμαρτίας, τώρα τρεμοσβήνει, χαροπαλαίει, τώρα αφήνει την τελευταία του πνοή. Θεέ μου, ποιος μπορεί να περιγράψει τον πόνον που εδοκίμασε εις την ευαίσθητο, εις την Αγία Καρδία της η Παναγία μας? Όλοι βέβαια θα τραβήξουμε θέλουμε δεν θέλουμε, θα τραβήξουμε θλίψη στη ζωή μας. Και πολλές θλίψεις που μας έρχονται είναι ακούσιες. Δηλαδή, δεν θέλουμε, γίνεται ένα ατύχημα. Έρχεται μια αρρώστια, έρχεται μια κακία του συνανθρώπου μας, χωρίς να το βλάψουμε, χωρίς να φταίμε, από τη ζήλια του, από τον φθόνο του, να μας κατακρίνει, να μας οικοφαντήσει. Έρχεται μια θλίψη. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας λέγουν ότι μέσα στις ακούσιες θλίψεις που μας έρχονται κρύβεται το έλεος του Θεού, το οποίο έλεος του Θεού τραβά τον άνθρωπο σε μετάνοια εάν έχει υπομονή και γλιτώνει έτσι ο άνθρωπος από την αιώνια κόλαση. Η μετάνοια, επαναλαμβάνω, τον οδηγεί η υπομονή του, τον οδηγεί σε μετάνοια και σωτηρία. Μετάνοια ίσως σωτηρία. Αλλά το θέμα είναι που όλους μας αποσχολεί και πολλές φορές λέμε η υπομονή που θα βρούμε. Υπομονή. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η υπομονή την δίδει ο Θεός βέβαια, αλλά χρειάζεται και εμείς πάντοτε, για να έρθει το έλεος του Θεού να μας φέρει υπομονή, πάντοτε δύο βασικά πράγματα να σκεπτόμεθα συνέχεια. Ποια? Την αιώνια κόλαση και τον Παράδεισο, την αιώνια μακαριότητα. Αυτά τα δύο, αν τα σκεπτόμεθα, αν τα καλλιεργούμε μέσα μας, θα μας φέρουν υπομονή στη θλίψη. Έλεγε ένας Άγιος Πατέρας ότι αν καταλαβαίνανε τι σημαίνει αιώνια κόλαση και 100 χρόνια να ήμασταν σε ένα δωμάτιο με σκουλίκια και να μας τυμπούσανε, θα κάναμε υπομονή. Άλλο το πρόσκαιρο και άλλο το αιώνιο. Αλλά δυστυχώς ούτε εγώ ούτε εσείς καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αιώνια κόλαση. Γι' αυτό δεν έχουμε υπομονή στις λήψεις, στις αρρώστιες,
τις αδικίες στα βάσανα που μας έρχονται στη ζωή. Για να έχουμε υπομονή να καλλιεργούμε, να σκεπτόμεθα και τα αιώνια αγαθά, την αιώνιο μακαριότητα, την ασύλληπτο δόξα, που όσοι σωθούν θα τους βάλει ο Κύριος, λέει, την Αποκάλυψη, να καθίσουν στον θρόνο Του. Θα γίνουν θεοί αιώνιοι, κατά χάρη βέβαια. Και όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, ένα αγαθό, λέει, έχει μεγάλη αξία όσο περισσότερο χρόνο κρατήσει. Και συνεχίζει και λέει ότι ο Θεός για τα βάσανα που περνά σε αυτή την προσωρινή ζωή δεν πρόκειται να σου δώσει ανάπαυτη ευτυχία και χαρά για 500 χρόνια, ούτε για 1000 χρόνια, ούτε για 10.000 χρόνια, όσο πιο πολύ βέβαια τόσο μεγαλύτερη αξία, ούτε για 1 εκατομμύριο χρόνια. Αιώνια, ατελέσπιστη θα είναι η ευτυχία, η δόξα, η χαρά, χωρίς φόβο να πέσουμε και να χαθούμε. Επαναλαμβάνω, αυτά τα δύο πρέπει συνεχώς να τα σκεφτόμεθα, γιατί θα μας δίδουν υπομονή στις θλίψεις. Επίσης και κάτι άλλο που λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, είναι πολύ ωφέλιμο πράγμα και συμφέρον της ψυχής μας να υποφέρουμε στεναρά κάθε θλίψη, είτε προέρχεται από τους ανθρώπους είτε από τους δαίμονας. Εκείνος που για τις θλίψεις του που του συμβαίνουν κατηγορεί τους άλλους, κατηγορεί τον συνάνθρωπό του, έχει ξεγλιστρήσει από τον δρόμο του Θεού. Τον εαυτό μας λοιπόν να αμεθόμεθα στις θλίψεις και στα βάσανα και στις αδικίες κλπ. Και όχι τις άλλες. Ξεγλιστράμε αλλιώς. Και ακόμη κάτι. Είμεθα απροετοίμαστοι για τις θλίψεις που ξαφνικά και απρόσμενα έρχονται στη ζωή μας και οδηγούμεθα με τους λογισμούς εις την βλάβη της ψυχής μας και καταστρεφόμεθα. Δεν θα μας έβλαπταν όμως την ψυχή, η θλίψη, τα βάσανα και όλα τα λυπηρά, εάν πάντοτε η μελέτη είχαμε το του Αποστόλου Παύλου: «Χαίρομαι με τις ασθένειες, τις ύβρις και τις δυσχέρειες, εάν μιμούμεθα τον Απόστολο Παύλο». Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος χαιρότανε στις λήψεις, τα βάσανα, τις σκοφαντίες, τις κατηγορίες. Εμείς είμαστε ανυπόμονοι, πρώτος εγώ. Πατέρες λένε ότι οι θλίψεις και τα βάσανα και οι αρρώστιες και οι αδικίες είναι διαμάντια, είναι χρυσό, είναι πολύτιμη λύθη. Τι θα έκανες άνθρωπε, λέει ένας Άγιος, εάν σε λιθοβολούσαν με πολυτίμους λίθους, τι υπομονή θα είχες, τι καρτερία, γιατί θα ήξερες, θα τους μαζέψεις μετά, θα τους συγκεντρώσεις και θα γίνεις πλούσιος.
αλλά πλούσιος προσωρινά, ε? Ενώ οι θλίψεις, τα βάσανα, οι αρρώστιες και όλα τα πικρά δεν μας ευεργετούν προσωρινά, μας ευεργετούν αιώνια, λέει ο Άγιος, ατελέσχητα. Επομένως, πόση καρτερία και υπομονή πρέπει να κάνουμε. Όσον απέσιον πράγμα είναι το μίσος και η μοχθηρία που οδήγησε εις τον Σταυρό και αυτόν τον Κύριο της αγάπης, τόσο ωραίων και θείων είναι η αγάπη που συνεχώρησε και αυτούς τους σταυρωτάς. Αυτήν την αγάπη έδειξε ο Σωτήρ, αυτήν και η Παναγία μας εις όλην της την ζωή. Η αγάπη ας γίνει και διημά το αστέρι που θα φωτίζει και θα καθοδηγεί την ζωή μας, που θα μας προφυλάσει από τα φοβερά μύθη και θα μας χαρίσει τον ουρανό, όπου ο Θεός της αγάπης και όπου η Παναγία ζει πλέον μέσα εις την αγάπη και εις την δόξα του Υιού της και Θεού. Η αγάπη, λοιπόν, να καλλιεργούμε την αγάπη. Δυστυχώς είμαστε αδύνατοι, και εγώ και εσείς, και όταν μας αδικήσουνε, μέσα μας βράζουμε. Δεν βράζουμε όταν μας αδικήσουν μόνο. Προτού μας αδικήσουνε, επειδή ζηλεύουμε, επειδή φθονούμε, επειδή ξέρω εγώ βλέπουμε τον άλλο εκεί πέρα, τον κατακρίνουμε. Θέλουμε να βλάψουμε την υπόλοιψή του, χωρίς ο ίδιος να μας έχει βλάψει. Αλλά ας παραδεχτούμε ότι μας αδικούνε. Και όπως υπάρχουν περιπτώσεις, ασφαλώς, πολλές φορές. Μας αδικούν οι άνθρωποι. Όταν λέω μας αδικούν, μας λάβουν, μας κατηγορούν, μας συκοφαντούν, αδίκως θα πάρουν αυτή την άποψη. Οι πατέρες, ξέρετε τι λένε. Όταν σε αδικούνε άνθρωποι και προσεύχεσαι για αυτόν που σου αδικεί, χτυπάς με ορμή τους δαίμονες. Τους πληγώνεις τους δαίμονες. Όταν όμως δεν προσεύχεστε για αυτούς που σας αδικούνε, αλλά τι κάνει, αντεπετήθεσαι, αντιδρά, θέλεις να βλάψεις και εσύ τον άλλον, θυμώνεις, έχεις μίσος κλπ, τότε τι κάνει, τότε οι δαίμονες σε πληγώνουν εσένα. Όποιος λοιπόν αντιστέκεται σε εκείνους που αδικείται, πληγώνεται από τους δαίμονες, βλάπτει τη ψυχή του από τους δαίμονες. Γι' αυτό οι πατέρες λένε αδικήθητη και μη αδικήθητη. Ήρθε όλους και εμένα και εσάς να μας δώσει δύναμη ο Κύριος, να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, να μην κάνουμε πρώτα κακό εμείς, αλλά κι αν μας κάνουν κακό οι άλλοι, να τους συγχωρούμε αδικήθητοι και μη αδικήθητοι. Να μας κάνουν κακό και εμείς να τους κάνουμε καλό. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας μας, και μας περιμένει αιώνια δόξα στον ουρανό. Και σήμερα θα πούμε κανένα δυο θαύματα της Παναγίας μας.
Στις πλαγιές του Ελικόνος υπάρχει η μοναστήρι Παναγία Ευαγγελίστρια. Η Παναγία δεν έπαψε και δεν πάβει να προστατεύει με κάθε τρόπο το μοναστήρι της. Το παρακάτω συγκλονιστικό θαύμα διαδραματίζεται το 1687, τότε που οι Έλληνες είχαν κάνει μία απόπειρα για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Ανάμεσα στους επαναστάτες ήταν και η αρματολή της Παρνασίδας, ο Κούρμας και ο Σπανός. Οι δύο αυτοί οπλαρχηγοί επιτέθηκαν και καταδίωξαν ένα τμήμα Τουρκαλβανών μέχρι τις κορυφές του Ελικόνου. Εκείνοι, επειδή πιέστηκαν από άλλα ελληνικά σώματα, αποφάσισαν να καταλάβουν το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας και να οχυρωθούν μέσα σε αυτό, ώσπου να καταφτάσουν τουρκικέ ενισχύσεις. Ήταν σούροπο. Οι Τουρκαλβανοί, ανεβασμένοι στο απέναντι ύψωμα, έβλεπαν το καντιλάκι της μονής να σιγοκαίει. Ακολουθώντας το τρεμάμενο φως, πλησίασαν αρκετά. Τότε ο Μουκαντά Πασάς, ο αρχηγός τους, διατάσσει μία ομάδα να ερευνήσει την περιοχή από φόβο μήπως οι Έλληνες είχαν στημένη κάποια ενέδρα. Όταν οι στρατιώτες έφτασαν εις την στροφή κοντά στο μοναστήρι, εμφανίζεται μπροστά τους μια γυναίκα ντυμένη στα μαύρα. Ήταν η Μεγαλόχαρη. Να φύγετε, τους προστάζει, να επιστρέψετε στις θέσεις σας. Και λέγοντας αυτά εξαφανίστηκε απότομα, όπως ακριβώς είχε εμφανιστεί. Ήθελε, όπως φαίνεται, η Παναγία μας να προστατεύσει τα γυναικόπαιδα που βρισκόταν κατά εκατοντάδες μέσα στο μοναστήρι της. Έντρομοι οι Τουρκαλβανοί επιστρέφουν και διηγούνται στον διοικητή τους τα καθέκαστα. Ο Πασάς, οργισμένος, διατάζει να ξεκινήσει αμέσως το στράτευμα. Σε λίγο φτάνουν στην στροφή. Εκεί εμφανίζεται για δεύτερη φορά η Παναγία και εμποδίζει τον Μουκαντά Πασά να προχωρήσει. Έξαλλος εκείνος από θυμό διατάζει γενική επίθεση εναντίον του μοναστηριού. Τότε έγινε το μεγάλο θαύμα. Ενώ το στράτευμα προχωρούσε, άνοιξε η γη και το κατάπιε ολόκληρο. Ο αριθμός των Τουρκαλβανών παραμένει άγνωστος. 500 ήσαν, 1000 ήσαν. Από τότε η τοποθεσία αυτή ονομάστηκε Βούλα, από το βούλιαγμα του τουρκικού στρατού. Κάθε φορά που θα επιχειρήσουν στο σημείο εκείνο να σκάψουν βαθιά, βρίσκουν πλήθος πυριταθεί.
Από το στράτευμα όμως σώθηκαν μόνον δύο, ο Μουκαντά Πασάς και ο γραμματικός του. Η Παναγία με την ιδία πάντα μορφή της μαυροφορεμένης γυναίκας τους οδηγεί μέχρι την πύλη της Μονής και εξαφανίζεται. Οι δύο Τούρκοι γονατίζουν συγκεκριμένοι και προχωρούν γονατιστοί μέχρι μέσα στην εκκλησία. Κοιτάζουν κατάπληκτοι την Παναγία του Τέμπλου και στη γλυκιά της μορφή αναγνωρίζουν τη μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα που τους οδήγησε έως εκεί. Το θαύμα της μεταστροφής τους έχει συντελεστεί. Φοβισμένοι και μετανοημένοι παρακαλούν τρέμοντας τους μοναχούς να τους κρατήσουν στο μοναστήρι σαν δούλους, σαν υπηρέτες. Αργότερα η χάρη της Παναγίας ολοκληρώνει το έργο στις δύο αυτές ψυχές. Οι άπιστοι βαπτίζονται και αφού περνούν από την κανονική δοκιμασία του μοναχού γίνονται μοναχοί και αφιερώνονται στην λατρεία της Ευαγγελιστρίας. Ο Μουκαντά Πασάς μάλιστα έδειξε τόσο καλή διαγωγή ώστε η αδελφότητα μετά πολλά χρόνια τον εξέλεξε ηγούμενο και όχι μόνο εργάστηκε και ανακαίνισε το μοναστήρι όπως είναι γραμμένα στα πρακτικά, αλλά δόρισε εις αυτήν στο μοναστήρι και την τεράστια περιουσία του. Σήμερα ο χώρος της Ιεράς Μονής που βρίσκεται ο Εσταυρωμένος ονομάζεται Ναίδριο του Μουκαντά, για να θυμίζει όσα θαυμαστά συντελέστηκαν στην εποχή του μετανοημένου εκείνου Οθωμανού. Ένα άλλο, η Μεριέμ του Τούρκου. Στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, λίγο πριν τη μεγάλη καταστροφή της Χίου, το νησί λαϊλατήθηκε από τους Τούρκους. Δύο Έλληνες, ενώ έφευγαν για να γλιτώσουν, συνάντησαν ένα Τούρκο. Εκείνος τότε τους έδωσε μία εικόνα της Παναγίας λέγοντάς του: «Πάρετε αυτήν τη Μεριέμ, τη Μαρία». Οι Έλληνες κοντοστάθηκαν, διστακτικοί. Οπότε ο Τούρκος εξηγήθηκε: «Προσπάθησα με ένα τεκούρι να την κομματιάσω για να βάλω τα σανίδια στην φωτιά. Το τεκούρι χτύπησε πολλές φορές την εικόνα. Εκείνη όμως δεν έπαθε τίποτε. Την κοίταξα προσεκτικά και είδα το εικονιζόμενο πρόσωπο να μου χαμογελά. Κατάλαβα ότι η πίστη σας είναι μεγάλη και ότι η εικόνα αυτή δεν πρέπει να καταστραφεί. Να την πάρετε και να την βάλετε στην εκκλησία σας». Οι Έλληνες την πήραν, την έκρυψαν σε ένα σακί και ξεκίνησαν για το Ρεϊδερέ της Μικράς Ασίας. Η εικόνα τοποθετήθηκε στο ναό του μοναστηριού του Αγίου Νικολάου, όπου γρήγορα έγινε η παρηγοριά των δυστυχισμένων και ο γιατρός των ασθενών. Και ακόμη ένα τελευταίο.
η Παναγία της Κρυπούς. Ήταν Σεπτέμβριος του 1943. Οι Ιταλοί συνθηκολογούν. Μία ομάδα από κατοίκους του ορχομενού Βιωτίας πλησιάζουν στον σιροδρομικό σταθμό της Λεβαδιάς και ζητούν από την εκεί Ιταλική φρουρά να παραδώσει τον οπλισμό της. Διαφορετικά τους λέγουν πως θα δεχθούν επίθεση από τους αντάρτες που βρίσκονται στην περιοχή του Τσαμαλιού, Διονύσου. Οι Ιταλοί αρνούνται να παραδοθούν και ενημερώνουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αποφασίζουν να κάψουν τον ορχομενό και να τιμωρήσουν όλους τους κατοίκους. Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι Γερμανοί στον ορχομενό και συλλαμβάνουν 600 ομήρους με σκοπό να τους εκτελέσουν, να τους σκοτώσουν. Ένα τμήμα μένει στην πόλη, ενώ ένα άλλο τμήμα με 3 τάγκ προχωρούν προς τον Διόνυσο να συναντήσουν τους αντάρτες. Λίγο έξω από τον ορχομενό είναι κτισμένη η πιο αρχαία εκκλησία της Βιωτίας. Κτίστηκε το 874 μετά Χριστό, αφιερωμένη στην τίμηση της Θεοτόκου. Ήταν παλιό μοναστήρι της Κρυπούς. Είναι ακόμη μεσάνυχτα. Η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα στο ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο τάγκ ακινητοποιείται στην μέση του δρόμου. Μπροστά τους οι Γερμανοί βλέπουν μία μεγαλόπρεπη γυναίκα με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Το δεύτερο τάγκ προσπαθεί να προσπεράσει το πρώτο, αλλά πέφτει σε ένα χαντάκι και ακινητοποιείται. Ενώ το τρίτο τάγκ ακινητοποιείται σε ένα χωράφι, μέσα από το οποίο προσπαθούσε να περάσει, αλλά αδύνατο. Ξημέρωσε η 10η Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξει τα τάγκ. Τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν από το τρακτέρ σαν να ήταν άδεια σπιρτόκουτα. «Θαύμα, θαύμα», φώναξε ο διοικητής Χόφμαν και ζήτησε από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία. Εκείνοι τον οδήγησαν πράγματι στο ναό. Ο Γερμανός στην θεομητορική εικόνα του τέμπλου αναγνώρισε τη γυναίκα που εμπόδισε την φάλαγγα να προχωρήσει. Έπεσε αμέσως στα γόνατα και φώναξε με θαυμασμό: «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε, να την τιμάτε και να την δοξάζετε». Ο ορχομενός σώθηκε. Ο Χόφμαν, ο διοικητής, διατάζει να ελευθερωθούν και οι 600 μελοθάνατοι και υποσχέθηκε πως μέχρι το τέλος του πολέμου η πόλη, ο ορχομενός, δεν θα πάθει κανένα κακό. Οι κάτοικοι ευχαριστούν και δοξολογούν
την προστάτηδα Θεοτόκο για την ανέλπιστη σωτηρία του. Ο ήλιος γέρνει στη δύση, τα τάγκς φεύγουν με τα πυροβόλα κατεβασμένα πλέον, γιατί νικήθηκαν από την υπέρμαχο στρατηγό του ορχομενού. Από τότε η 10η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε σαν ημέρα πανηγύρεως. Όσο ζούσε, ο Χόφμαν, ο Γερμανός, παρευρισκόταν και αυτός σχεδόν κάθε χρόνο στην πανήγυρη. Αφιέρωσε μάλιστα στην Παναγία ένα μεγάλο καντήλι και χρηματοδότησε την πρώτη απεικόνηση του θαύματος. Ήρθε η Παναγία μας να μας σκεπάζει και να μας σώζει και σε αυτή τη ζωή και να σωθούμε αιώνια. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ισοδόν ειρήνη. Θα συνεχίσουμε ακόμη μερικές ομιλίες για την Μητέρα του Θεού, για την Θεοτόκο, για την Παναγία μας, για τη Μητέρα μας κατά χάρη. Θα ακούσουμε μερικούς Αγίους της Εκκλησίας μας τι λένε για την Παναγία. Πρώτον, ας ακούσουμε τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Εάν τα 9 τάγματα των αγγέλων ήθελαν γκρινιστεί από τους ουρανούς και να γίνουν δαίμονες, αν όλοι οι άνθρωποι εγένεντο κακοί, αν όλα τα κτίσματα, ο ουρανός, οι φωστήρες, όλοι οι ιερείς ήθελον αποστατήσει κατά του Θεού, όλε αυτές κακίε των κτισμάτων συγκρινόμενε με το πλήρωμα της αγιότητος της Θεοτόκου δεν μπορούσε να ληφθήσουν τον Θεό, διότι μόνη η Κυρία Θεοτόκος ήτο ικανή να τον ευχαριστήσει κατά πάντα. Αυτή μοναχή σταθήσα αναμέσων Θεού και ανθρώπων, των μεν Θεών Υιόν ανθρώπου επίησε, τους δε ανθρώπους Υιούς Θεού. Χωρίς τη μεσητεία αυτής κανένα, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τον Θεό, επειδή και αυτή ευρίσκεται μόνον με θόρυο αναμεταξύ της ακτίστου και της κτιστής φύσεως. Αυτή μόνη είναι Θεός άμεσος μετά τον Θεό και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος ως ούσα νήτυρ αληθώς του Θεού. Και αυτή μοναχή είναι όχι ο θησαυροφύλαξ όλου του πλούτου του της θεότητος, αλλά και ο διαμεριστής εις όλους και αγγέλους και ανθρώπους όλων των από Θεού διδομένων εις την κτίση υπερφυσικών ελάμψεων και θείων και πνευματικών χαρισμάτων. Και δεν είναι τεινάς που να την επικαλεστεί με πίστη
και να μην τον, τον υπήκουσε με σπλαχνία. Αυτός ο Υιός του Θεού και αγαπητός Υιός της Παρθένου έδωκε τη μητέρα του διαμητέρα μας και συνήγορον να μας βοηθεί προς την σωτηρία μας. Βλέπουμε λοιπόν τι μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος και τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουμε είναι τα εξής. Η Θεοτόκος αποτελεί τον άξονα της Ορθοδόξου Θεολογίας, όχι μόνο γιατί με τα προσωπικά της χαρίσματα, με τις αρετές της, με την αγγελική καθαρότητά της και την χειρουργική αγιότητά της εφέλκυσε τον Θεό Λόγον να σαρκωθεί από την άχραντον υπόστασή της, αλλά και μετά την κίνησή της των κόσμων ού κατέληπε. Είναι η Θεοτόκος μετά Θεόν Θεός, τα δευτερία της Τριάδους η έχουσα. Είναι μεσήτρια και πρεσβεύουσα και δια του Υιού της σώζουσα. Αυτά λοιπόν εγνώριζαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και αυτά γνωρίζουν και οι μέχρι σήμερα αγιαζόμενοι και πλέκουν ατελειώτους ύμνους και οδές πνευματικές στην εσπλαχνική δέσποινα του κόσμου. Πότε εικετεύοντες κατανυκτικός με πένθυμο ύφος την Παναγία μας, πότε ευχαριστούντες αυτήν για την συμβολή της στην σωτηρία του κόσμου και πότε δοξολογούντες την ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ για τις δωρεές που σκορπίζει σε αγγέλους και ανθρώπους. Επίσης, ο Άγιος Νικόδημος, ο μέγας αυτός πατήρ της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας τον ιρμό της ενάτης οδής της Πεντηκοστής, που λέγει λόγο σάρκα δανείσασα, εις τον Θεό Λόγο, εδάνησε σάρκα δηλαδή η Παναγία μας. Μας λέγει τα εξής ο Άγιος Νικόδημος εξηγώντας την οδή: πρόσεχε άνθρωπε ότι ο μελωδός δεν είπε ότι η Παρθένος έδωσε ή παρέσκε ή άλλη λέξη, αλλά ότι εδάνησε σάρκα εις τον παντεχνήμονα λόγων του Πατρός, για να φανερώσει ότι η Θεοτόκος δια του Θεού του δανείου έκανε χρεώσιμη εις τον εαυτό της τον Υιό του Θεού. Εδανείστη γάρ αυτός από αυτήν, όχι δάνειο εξωτερικών χρημάτων ή υποστατικών, το οποίο αποδίδεται, αλλά εδανείστη δάνειον εσωτερικών εξ αυτής της φύσεως, δηλαδή εξ αυτών των φυσικών και πανάγνων αιμάτων της Θεοτόκου. Όθεν ως φυσικών δάνειων είναι και παντοτινών, δια τούτου ακολούθως και ο Υιός του Θεού
χρεός της, παντοτινός, ευρίσκεται στη μητέρα του. Επειδή ο Υιός του Θεού είναι χρεός της στη μητέρα του, πρώτον μεν χρεωστικός έπρεπε να δοξάσει αυτήν με όλα τα θεοπρεπής δόξας και τιμάς, με όσα δεν εδόξασε ποτέ άλλο χτίσμα. Δεύτερον δε, χρεωστικός πρέπει να εισακούει τα συγκεσία και τα σετήσεις όπου του προσφέρει η μητέρα του. Είδες δόξας, αγαπητέ, είδες μεγαλεία της Παρθένης. Πρόστρεχε λοιπόν με ευλάβεια και πίστη στην μητέρα του Θεού και θα λάβεις οπωσδήποτε δι' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματά σου παρά Θεού. Γι' αυτό ψάλλει βέβαια και η Εκκλησία μας στην κίνηση της Θεοτόκου, και άλλη φορά είπαμε, όσα γαρσέλης πράττεις, τα πάντα δυναμένη ως μύτηρ του υψίστου. Έτσι ψάλλει η Εκκλησία μας και αυτή είναι η καθαρά αλήθεια. Και όπως θα δούμε παρακάτω, ένας ιδρύτης θεολόγος, ο οποίος κάποτε έλεγε στον πατέρα Θεόκλητο τον Διονυσάτη, αυτή είναι η αλήθεια για την Παναγία μας, και ας λένε ότι θέλουνε οι Προτεστάντες, και ας λέγουν ότι θέλουνε οι Προτεσταντίζοντες καθηγητές. Αλλά ας δούμε τον πατέρα Θανάσιο τον Ιδρύτη, τι έγραφε σε ένα γράμμα του εις τον πατέρα Θεόκλητο. Ο ιερεύς ο Λουθυριανός, ο οποίος ήλθε από το Όσλο, συνιστάται από τον Λαούρδα ως φίλος της Ορθοδοξίας και μελετητής αυτής. Ένας Λουθυριανός πήγε στον πατέρα Θανάσιο τον Ιδρύτη. Με ρώτησε πάρα πολλά περί της Θεοτόκου και του είπα ότι λατρευτικήν προσκύνησιν απονέμωμεν το Θεό, τιμητικήν προσκύνησιν απονέμωμεν εις όλους τους Αγίους, και δουλικήν προσκύνησιν μόνη και μόνη τη μητρή του Θεού, με συναισθήματα ημών καθαρός υλικά προς την γλυκυτάτη μας μητέρα κατά χάρη. Ω, του είπα, τι ζημιώνεστε εσείς, οι οποίοι δεν τιμάτε έτσι την μετά Θεών Θεών, την Παναγία μας, η οποία έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και η οποία είναι οικονόμος όλων των δωρεών του Θεού προς πάντα τα λογικά όντα. Γι' αυτό και ο ιερός Αυγουστίνος έλεγε, αυτά τα λέει ο πατήρ Αθανάσιος, ο Ιδρύτης, στον Προτεστάντη, στον Λουθυριανό ιερέα. Ο ιερός Αυγουστίνος, επαναλαμβάνω, έλεγε, τρία πράγματα δεν μπόρεσε ο Θεός να κάνει τελειότερα, παρότι είναι παντοδύναμος ο Θεός.
Πρώτον, την σάρκωση. Δεύτερον, την παρθένον, την Παναγία. Και τρίτον, τη μακαριότητα των δικαίων εις την μέλουσα ζωή, εις τον παράδεισο. Και ο Αθανάσιος Ιβρύτης αναφωνεί: ελπίδα μου, καταφυγή μου, μητέρα μου, ένα νεύμα να κάνεις προς τον Υιόν σου, για μένα εγώ είμαι σωσμένος. Όποιος Παναγία μου ελπίζει σε σένα, είναι αδύνατο να χαθεί. Και συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος Ιβρύτης και αναφέρει το εξής που γράφει, που έχει πει ο Νικομιδίας Γεώργιος. Έγραφε αυτός: ας είναι δόξα η δική μου, λέγει ο Χριστός τρόπον τεινά, η δόξα της μητέρας μου. Να προσεύχεσαι να μου δώσει προς τη χάρη της ευλάβεια, πολύ ευλάβεια, και πέραν του δυνατού η Παναγία μας στο πρόσωπό της, και ας λέγουν ό,τι θέλουν οι προτεσταντίζοντες καθηγητές. Γελώ με την μορία τους, ως αν ο Θεός να φθονεί τη μητέρα του και να μας κατακρίνει, διότι την θυμόμενη εμείς η αγιορείτε έτσι. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας φωνάζουν: είδες τον αδελφό σου, τον συνάνθρωπό σου, είδες τον Θεό σου, προσκύνησέ τον. Εάν λέγουν έτσι για τον συνάνθρωπό μας, τι πρέπει να πούμε για τη μητέρα του Θεού? Νομίζω έγινε αντιληπτό. Οι πατέρες λένε, αν δουν τον συνάνθρωπό μας, να τον προσκυνήσουμε. Είναι σαν να βλέπεις τον Θεό. Πώς πρέπει να προσκυνούμε τη μητέρα του Θεού, που όπως είπαμε και άλλη φορά, κατά τον Άγιο Ανδρέα της Κρήτης, είναι Θεός μετά το Θεό και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Αυτά τα λίγα από τον πατέρα Αθανάσιο τον Ιβρύτη. Έχουμε από το Άγιο Όρος, θα έχετε ακούσει, ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, τώρα τελευταία αγιοποιήθηκε, ο γέρος Σιλουανός. Υπάρχει ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο που πρέπει να το έχετε, να το διαβάσετε όλοι σας. Γέρον Σιλιουανός, ο οποίος γράφει τα εξής. Τι να ανταποδώσω εγώ εις την υπεραγία δέσποινα, η οποία δεν με απεστράφει, ενώ ήμαν βυθισμένος στην αμαρτία, αλλά με επισκέφθηκε και με συνέτησε. Το Πνεύμα το Άγιον έδωκε εις εμένα να την αναγνωρίσω
εκ των πλήρων χάριτος λόγων αυτής, και αγαλιά το πνεύμα μου και η ψυχή μου έτσι έλκεται προς αυτήν δια της αγάπης, ώστε και μόνον η επίκληση του ονόματός της γλυκαίνει την καρδιά μου. Όταν ήμουν νεαρός υποτακτικός, προσευχόμουν μία φορά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, και η προσευχή του Ιησού εισήλθε στην καρδία μου και άρχισε μόνη της να προφέρεται εκεί. Αυτό είναι δώρο, αυτή η προσευχή. Το να ενεργήσει η προσευχή, όλοι μας λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αλλά αν προσπαθήσει κανείς πολύ χρονικό διάστημα, έχουμε γνωρίσει σημερινούς Αγίους το Άγιο Όρος, που η προσευχή μέσα εισήλθε στην καρδιά τους, είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, δώρο του Θεού. Και πλέον μόνη η καρδιά νύχτα μέρα λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είναι, όπως λένε οι πατέρες, το δεύτερο στάδιο. Πρώτο είναι το καθαρτικό, το δεύτερο το φωτιστικό στάδιο. Όπως αν θυμάστε, αν διαβάσατε το βίο του γέρον Ιωσήφ, του πνευματικού πατέρα του γέροντά μας, που έκλαιγε, ήξερε ότι κάτι άλλο είναι, πήρε η προσευχή βέβαια Κύριε του Χριστέ, αλλά ήξερε, διάβαζε χειλοκαλία και περίμενε κάτι άλλο. Και εκεί που έκλαιγε όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ κλπ, απέναντι από το όρος του Άθος και έκλαιγε, ξαφνικά ένα συννεφάκι λέει, κυρίσε, μπήκε μέσα του και άρχισε πλέον η καρδιά του να λέγει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» μέσα, και βρέθηκε σε έκσταση την ώρα εκείνη και μέσα του παράδεισα. Αυτό συνέβη στο γέρον Σουλιανό. Πήρε το δώρο της νοεράς προσευχής. Συνεχίζει ο γέρος Σουλιανός. Άλλη φορά στην εκκλησία ήμουν και άκουγα την ανάγνωση των προφητιών του Ισαΐου, που έλεγε «Λούσαστε και καθαροί γίνεστε». Σκέφτηκα την ώρα εκείνη που άκουσα αυτά, μήπως άραγε η Παναγία αμάρτησε ποτέ έστω και με ένα λογισμό, και ότου θαύματος. Μέσα στην καρδιά μου άκουσα μια φωνή που ήταν ενωμένη με την προσευχή και έλεγε ρητός «Η Θεοτόκος ουδέποτε αμάρτησε ούτε καν διασκέψεως». Έτσι το Άγιο Πνεύμα εμαρτύρει στην καρδία μου την αγνότητα της Παναγίας, ότι δεν αμάρτησε ούτε με τη σκέψη. Εμείς όμως, πρώτος εγώ και μετά εσείς, από το πρωί μέχρι το βράδυ αμαρτάνουμε με τη σκέψη. Και ο λόγος είναι ο εξής που πέφτουμε τόσο πολύ, ότι δεν έχουμε, όπως είπαμε και άλλη φορά, προσοχή και προσευχή. Πολλές φορές διδάσκουμε και τους άλλους, θεωρούμε τα θρησκευτικοί άνθρωποι, κάνουμε και ομιλίες, πάμε και στην εκκλησία, εξομολογούμε τα κιόλας, κοινωνούμε, παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά μας βλέπουν οι άλλοι και λένε «Γιατί δεν θέλουμε να στριμώξουμε τον εαυτό μας σε αυτό το πράγμα, στο αδιαλείπτος προσεύχεστε. Δεν θέλουμε να βάλουμε σκοπό εδώ να προσέχουμε
τις βρωμιές που ρίχνει ο διάβολος, ο σατανάς κάθε λεπτό. Αν είχαμε προσοχή και προσευχή, θα γλιτώναμε από τους κακούς λογισμούς. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές βέβαια, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λέμε συνέχεια, γιατί είναι για όλη τη ζωή μας. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, έχουμε πει και άλλη φορά, λέγει ότι αυτά τα δύο, η προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, και η προσοχή, η νύψης, δηλαδή η σκοπιά, πρέπει να είναι μαζί, να είναι ένα, όπως το σώμα και η ψυχή, δεν ξεχωρίζει. Και μάλιστα ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι η προσοχή πρέπει να προηγείται λιγάκι, λέει, και μετά η προσευχή, όταν βλέπει τον εχθρό να τον κάνει κομμάτια, να τον σκοτώνει, να τον καίει τον κακό λογισμό. Εμείς δεν έχουμε, πρώτος εγώ, ούτε προσοχή, δεύτερο δεν έχουμε ούτε προσευχή, ούτε και προσοχή, ούτε και νύψη. Και επομένως, από το πρωί μέχρι το βράδυ, περνάνε από τη λογισμία από εδώ πέρα, άλλοτε κατάκριση, άλλοτε ζήλια, άλλοτε φτώνος, άλλοτε απελπισία, άλλοτε φιλαργυρία, γαστριμαργία, θυμός, οτιδήποτε κακό υπάρχει, και λογισμοί καινοδοξίας, εγωισμού, δεν θέλουμε να συγχωρέσουμε τον εχθρό μας. Συνέχεια περνάνε τέτοιοι λογισμοί και δεν τους πολεμούμε. Και μετά αρρωσταίνουμε ψυχικώς. Να προσπαθούμε. Η Παναγία μας αγωνίστηκε και έφτασε σε αυτό, σε τέτοια αγνότητα, σε τέτοια αγιότητα, που να μην αμαρτάνει ούτε δια της σκέψεως. Να προσπαθούμε λοιπόν και εμείς με την προσευχή, επαναλαμβάνω, και με την προσοχή, να διώκουμε αμέσως τους κακούς λογισμούς. Επαναλαμβάνω, αμέσως. Όταν ο κακός λογισμός, το έχουμε πει πολλές φορές, μην τον αφήνουμε. Στην αρχή είναι μερμήγκι. Μπορούμε να τον διώξουμε, να τον με αγανάκτηση, με θυμό, με την προσευχή, γιατί είναι μερμήγκι. Αν τον αφήσουμε πολλή ώρα, πολλές ώρες, γίνεται λιοντάρι. Ύστερα δύσκολο. Συνεχίζουμε στο γέρος του Λιανού. Δεν ψεύδομαι. Λέγω την αλήθεια ενώπιον του Θεού, ότι εν πνεύματι γνωρίζω την άκρα των Παρθένων. Άνευ της εσπλαχνίας της, η ψυχή μου θα απόλετο θα κανόταν προπολού. Εκείνη όμως ευδόκησε να με επισκεφθεί και με να με νουθετήσει να μη αμαρτάνω. Είπε εις εμένα, δεν είναι αρεστό να βλέπω τα έργα σου. Οι λόγοι αυτής ήσαν ευχάριστοι, ήσαν ήρεμοι, πράοι και συνεκίνησαν την ψυχή μου. Πέρασαν πάνω από 40 χρόνια και η ψυχή μου δεν μπορεί να λησμονήσει εκείνη τη γλυκιά φωνή και δεν γνωρίζω πώς να ευχαριστήσω την αγαστή ελεούσα μητέρα του Θεού. Αλήθεια λέω, αυτή είναι η αντίληψη ημών ενώπιον του Θεού, και μόνο το όνομά της χαροποιεί την ψυχή μας. Αλλά και ο ουρανός όλος και όλη η γη χαίρουν δια την αγάπη του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και εμάς τους στέρητα. Έδωσε σε εμάς. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτή είναι η ελπίδα μας.
αυτή είναι κατά πνεύμα μητέρα μας. Αυτά, και θα συνεχίσουμε άλλη μέρα από άλλους Αγίους, όπως ο Άγιος Νεκτάριος τη λέει για την Παναγία μας, όπως ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, νεοφανής Άγιος, ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς κλπ. Να ακούσουμε όμως και μερικά από τα θαύματα Παναγίας μας. Σε ένα μοναστήρι της Ρουμανίας, Σιχάστρια λέγεται, ζούσε ένας μοναχός Ιλαρίων, και είναι γραμμένο το εξής στα πρακτικά εκεί. Αυτός ο μοναχός πέρασε πολλούς φοβερούς πειρασμούς και γράφει: πέρασαν 20 χρόνια και μου βρίσκει μία άλλη μεγάλη δοκιμασία, ένας μεγάλος πειρασμός. Μία ημέρα την άνοιξη του 1933 ξεκίνησε για το δάσος ο μοναχός Ιλαρίων να κόψει ξύλα. Εκεί που εργαζόταν τραυματίστηκε το πόδι του. Η πληγή ήταν πολύ σοβαρή και αργότερα δημιούργησε γάγγρενα στο πόδι του. Ο πατήρ Ιλαρίων κατέφυγε πάλι στην Παναγία μας. «Κυρία Θεοτόκε, ελέησον με, μη με εγκαταλείψεις», οικέτευε με θερμά δάκρυα. Τη νύχτα, εκεί που προσευχόταν, βλέπει μία μοναχή να μπαίνει στο κελί του. Αυτή η μοναχή έμοιαζε με κάποια γνωστή του γιατρίνα, γιατρό. «Γιατί κλαις, πάτερ Ιλαρίων?» τον ερωτά. «Κυρία γιατρένα, χτύπησα το πόδι μου και πονάω φοβερά. Καταλαβαίνω πως θα πεθάνω και κλαίω, γιατί ακόμη δεν έχω μετανοήσει». Τότε η μοναχή κοίταξε το πόδι, το άγγιξε με το χέρι της και είπε: «Μη κλαις πλέον, πάτερ Ιλαρίων. Το πόδι σου θεραπεύτηκε. Θα ζήσεις ακόμη ένα χρόνο και ύστερα θα αναπαυθείς αιώνια». Η γιατρίνα έφυγε και ο γέροντας αποκοιμήθηκε. Το πρωί σηκώθηκε υγιής. Τότε κατάλαβε πως η γιατρίνα ήταν η ίδια η Παναγία. Έτρεξε αμέσως στην εκκλησία και διηγήθηκε το θαύμα σε όλους τους πατέρες. Και σε ένα ακριβώς χρόνο παρέδωσε την ψυχή του στην αγκαλιά της υπεραγίας Θεοτόκου. Ένα άλλο θαύμα. Κάποτε ο μοναχός Άνθιμος, ο Διονυσάτης, μοναχός της Ιεράς Μονής Διονυσίου, επισκέφτηκε στο νοσοκομείο της Μονής του έναν νεόκουρο μοναχό που είχε αρρωστήσει. Ένα μοναχό που μόλις όταν είχε γίνει τότε μοναχός, νεόκουρος. Για να τον παρηγορήσει, του διηγήθηκε μια προσωπική του εμπειρία. «Έχει, αδελφέ μου, την ελπίδα σου στην Παναγία μας, την μεγάλη ιατρό και προστάτηδα των μοναχών. Άκουσε και μια δική μου περιπέτεια για να θαυμάσεις την κράτεα προστασία της Παναγίας μας».
όταν εγώ ήμουν στην ηλικία σου 25 χρόνων και μάλιστα νεόκουρος, αρρώστησα βαριά. Είχα γίνει ένα πτώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γνωρίζω τι αρρώστια ήταν. Πάντως ένιωθα πολύ μεγάλη αδυναμία σ' όλο μου το σώμα. Για να περπατήσω χρησιμοποιούσα δεκανίκια. Σαν να μη έφτανε αυτό, θάμποσαν τα μάτια μου και διέκρινα με δυσκολία μπροστά μου. Ήρθαν δύο γιατροί και με εξέτασαν. Δεν μπόρεσαν όμως να με βοηθήσουν σε τίποτα. Επιπλέον, όσο περνούσε ο καιρός, η κατάστασή μου χειροτέρευε. Μέρα νύχτα έκλαιγα και έλεγα, «Χριστέ μου, τι είναι αυτό το κακό που μου βρήκε? Εγώ τάχα είμαι ο πιο αμαρτωλός. Νέο καλογεράκι να βρίσκομαι τυφλός και παράλυτος στο νοσοκομείο του μοναχηριού και να με υπηρετούν οι γέροι. Καλύτερα ας πεθάνω». Πολλοί αδελφοί της Μονής μου συνιστούσαν να βγω στον κόσμο για να με δούνε καλύτεροι γιατροί. Κάποιος όμως αδελφός, πολύ ευλαβής και σεβάσμιος, που με αγαπούσε ιδιαίτερα, με πλησιάζει και μου λέει, «Άκουσε παιδί μου, καθώς γνωρίζεις, έχουμε εδώ στο μοναστήρι μας την Ιερά Μονή Διονυσίου μία παλιά και ιστορική εικόνα, μα προπάντων θαυματουργή. Έχουμε την Παναγία του Ακαθίστου. Είναι δώρο του Αυτοκράτορα Αλεξίου του Τρίτου Κομνηνού στον κτήτορα της Μονής μας. Στην αστημένια της επένδυση και στο παμπάλαιο ξύλο σώζονται επιγραφές που μαρτυρούν πως αυτή ήταν η εικόνα που περιέφερε ο Πατριάρχης Σέργιος στα τείχη της Κωνσταντινούπολεως και απομάκρυνε τους Πέρσας και τους Άραβες το 626. Και μπροστά στην ίδια εικόνα έψαλαν κατόπιν για πρώτη φορά τους χαιρετισμούς, ευχαριστώντας την Θεοτόκο για τη σωτηρία τους. Η παράδοση αναφέρει πως είναι μία από τις 70 εικόνες του Ευαγγελιστού Λουκά. Πολλές φορές μάλιστα ανέβλησε ευωδιαστό μύρο από την εικόνα της Παναγίας. Πήγαινε λοιπόν και εσύ, γονάτισε μπροστά της και παρεκάλεσε με πίστη θερμή και δάκρυα, τώρα μάλιστα που πλησιάζει και η γιορτή της, και εκείνη σαν πονετική μητέρα που είναι θα ελεήσει και σένα τον ταλέπορο. Αυτά τα λόγια μου έδωσαν θάρρος, τόνωσαν την πίστη μου και στράφηκα με όλη μου την ψυχή στην Παναγία, παρακαλώντας τη με θερμά δάκρυα. Όταν ήρθε η γιορτή της, το 5ο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πήγα την παραμονή στην εκκλησία και αγρύπνησα. Προσευχήθηκα πολύ μπροστά στην εικόνα της. Εκεί ακριβώς, κουρασμένος καθώς ήμουν, με πήρε ο ύπνος. Και τότε τι ήταν αυτό? Βλέπω την Παναγία στα ολόκληρα ντυμένη, μέσα σε λαμπρότατο φως, να αστράφει από λάμψη και δόξα. Στεκόταν δυο πτύχες ψηλά από το έδαφος και με κοίταζε με ηλαρό βλέμμα. Άνοιξε ύστερα το μελίριτο στόμα της και μου είπε, «Γιατί κλαις παιδί μου άνθιμε? Πώς να μην κλαίω Παναγία μου? Δεν βλέπεις τα χάλια μου πώς κατήντησα? Μη κλαις,
αλλά επιμελήσου την σωτηρία σου. Αυτά που είπε, με ευλόγησε και ανελήφθη. Αμέσως ξύπνησα. Τρίβω τα μάτια μου και βλέπω τα καντήλια αναμένα. Κάνω κουράγιο να σηκωθώ και βλέπω πως περπατώ με ευκολία. Αμέσως κατάλαβα. Η Παναγία μας είχε κάνει το θαύμα της και με είχε εντελώς θεραπεύσει. Ό,τι χαρά ένιωσα, πόσα δάκρυα ευχαριστίας έχησα, πόσους ύμνους έψαλα, δεν περιγράφεται. Σε λίγο άνοιξε ο εκκλησιαστικός το ναό. Με είδε να περπατώ και δεν πίστευε στα μάτια μου. Ένας-ένας με πλησίασαν όλοι οι πατέρες. Και όταν με είδαν οι γη, δοξολόγησαν βαθιά από την ψυχή τους τον Κύριο και την Πάναγνη Μητέρα Του για την άπειρη της αγάπη. Να διαβάσουμε ακόμη. Η Ερμίνα, η οποία ήταν γιατρός, γιατρέσα, δεν είχε κλείσει ένα χρόνο από το γάμο της. Όταν την επισκέφθηκε η επάρατη ασθένεια, δηλαδή ο καρκίνος. Γιατρός η ίδια, αριστούχος και με καριέρα, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει καρκίνος. Ο πόνος μικρός στην αρχή, διαρκώς μεγάλωνε ώσπου την έριξε στο στρώμα. Ο σύζυγός της, ερήκος, αντί να την παρηγορεί, βαρυγκομούσε να πάρει οργή. Κακό που με βρήκε. Έχει υπομονή και ελπίδα, γέ μου, τον ουθετούσε η γιαγιά της Ερμίνα. Ο Θεός είναι μεγάλος. Αφού είναι μεγάλος, γιατί καταδέχεται ο Θεός να τα βάζει με εμάς τους μικρούς, διαμαρτυρόταν εκείνος. Η ασθένεια έπαιρνε μάκρος. Ο ερήκος δεν άντεχε να βλέπει τη σύντροφό του σε αυτά τα χάλια, μα ούτε και κουράγιο της έδινε. Η Ερμίνα ήταν πεντάρφανη. Μοναδικό της στήριγμα είχε την καλή της γιαγιά. Χάρη σ' αυτή είχε πάρει τον καλό δρόμο και είχε γίνει χαρακτήρας σεμνός, σοβαρός και ευσεβής. Γιαγιά μου, πόσο σε κουράζω τώρα που θα έπρεπε εγώ να σε βοηθώ, έλεγε στη γιαγιά της. Μη στενοχωριέσαι, κορούλα μου, πού ξέρεις, η Παναγία μας κάνει και θαύματα. Πρωί και βράδυ την παρακαλώ με δάκρυα να σου χαρίσει την υγεία. Παρακάλεσε την και εσύ. Στο νοσοκομείο που πήγε, η κατάστασή της διαρκώς χειροτέρευε. Στο στάδιο που βρίσκεται η ασθένεια, δεν παρέχει ελπίδες, γνωμάτευαν οι ιατροί και αποχωρούσαν σιωπηλοί από το κρεβάτι της άρρωστης. Γιαγιά, παρεκάλεσε μια μέρα η Ερμίνα, πήγαινε σε παρακαλώ στον ιερέα του νοσοκομείου να κάνει μια παράκληση στην Παναγία μας για μένα. Ύστερα θέλω να έρθει να με εξομολογήσει και να κοινωνήσω. Η γιαγιά εκπλήρωσε την επιθυμία της. Της έφερε μάλιστα και μια εκφραστική εικόνα της μεγαλόχαρης και της είπε: «Γύριζε, κόρη μου, να βλέπεις τη μανούλα
να τις μιλάς και να παίρνεις κουράγιο. Ένα βράδυ η γιαγιά περπατούσε στον διάδρομο του νοσοκομείου. Ξαφνικά βλέπει μπροστά της μια γλυκυτάτη γυναικεία μορφή, η οποία ήταν ντυμένη με την κάτασπρη στολή προϊσταμένης νοσοκόμας. Παραξενεύτηκε η γιαγιά. Δεν ήταν από αυτές τις προϊσταμένες και νοσοκόμες που ήξερε. «Σας βλέπω για πρώτη φορά, κυρία προϊσταμένη», παρετήρησε. «Θα σας έχουμε τώρα εδώ εσάς, τιμή μας». «Εγώ», απήντησε η άγνωστη, «είμαι η Παναγία. Άκουσα τις τυχεσίες σας και ήρθα να σας βοηθήσω. Αύριο λοιπόν το πρωί η Ερμήνα θα είναι τελείως καλά. Μόνο να αφοσιωθεί περισσότερο στον Υιό και Θεό μου». Αυτά είπε και έγινε άφαντη. Η ηλικιωμένη γυναίκα έμεινε μαρμαρωμένη. Όλα μπροστά της τρυφογύριζαν. Είδε και έπαθε να ισορροπήσει. Ύστερα θα άχινε το βήμα της προς την εγγονή της. Την βρήκε και εκείνη χαρούμενη. «Ερμήνα μου, αυτό και αυτό μου συνέβη». «Ναι γιαγιά, ήρθε και σε μένα η πανάφραντη. Με χάιδεψε στο κεφάλι και μου έδωσε θάρρος. Δεν φωνάω πια. Αισθάνομαι τελείως ανάλαφρη». Στην πρωινή τους επίσκεψη οι γιατροί αντίκρισαν ανεξήγητο θέμα. Η άρρωστη καθόταν ντυμένη σε μία καρέκλα. Μόλις τους είδε, σηκώθηκε χαρούμενη να τους υποδεχτεί τους γιατρούς. «Περίεργο», είπαν μεταξύ τους. «Πρόκειται ασφαλώς για θεραπεία με ανθυποβολή. Φαίνεται πως ενήργησε κίνηση ψυχολογική ή παραψυχολογική». Οι γιατροί άπιστοι μας λέγουν παραμύθια της καλυμάς. Οι πιστοί τα πιστεύουν. Όπως κι άλλη φορά σας έχω πει για τον Μπαλογιάννη και άλλους πολλούς γιατρούς που ξέρω πιστοί. Μπαλογιάννης, καθηγητής πανεπιστημίου, είχε έρθει και στο Τορόντο, δεν ξέρω αν σας έρθει. Καθηγητής πανεπιστημίου, νευρολόγος ψυχίατρος και γενικός διευθυντής στο ΑΧΕΠΑ. Χιλιάδες κόσμος. Τους θέλει πρώτα να εξομολογηθούν και μετά τους δέχεται για εξέπαιση. Και λέει ότι οι χριστιανοί πρέπει να πηγαίνουν στον ιερέα. Συνεχίζουμε. Τους είπε τα εξής: «Κύριοι συνάδελφοι», γιατρός αυτή, πήρε τότε το λόγο η Ερμήνα, τους είπε: «Σας πληροφορώ και σαν γιατρός σας βεβαιώνω πως τίποτε από αυτά που λέτε δεν συμβαίνει. Η θεραπεία μου οφείλεται αποκλειστικά στην υπεραγία Θεοτόκου». Αυτά για σήμερα και ίσως θα συνεχίσουμε κάνα δυο ομιλίες ακόμη για την Παναγία μας. «Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν». Η Παναγία να μας σκεπάζει όλους.